να αλλάξουμε κλίμα, γιατί από τη μια μιλάμε για πορείες για το δυστύχημα, αλλά οι πορείες πάντα και ο δρόμος όταν ανοίγει, κυρίες και κύριοι, ανοίγει για το καλό. Και εμείς ανοίγουμε δρόμους, όπως ανοίγει δρόμους και η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου που είναι μαζί μας, η Κυριακή Ουδατζή, γιατί έχουμε το 6ο Olympic Day Run Greece. Κυρία Ουδατζή, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Σε μια δύσκολη μέρα, αλλά όλοι είναι στους δρόμους. Καλό είναι να είμαστε στους δρόμους από πολλές πλευρές. Δείχνει μια ενέργεια, μια δράση με κάποιο τρόπο. Όταν σεβόμαστε και όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, όλα είναι καλά. Κυρία Ουδατζή, έλαβα πριν από λίγο το γεγονός της παράτασης των εγγραφών για το 6ο Olympic Day Run. Δώστε μας λίγο, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 2 Απριλίου, έτσι. Κυριακή 2 Απριλίου, το απόγευμα. Για 6η χρονιά και νομίζω ότι η πρώτη επίσημη σχεδόν χρονιά, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα έχουμε πλέον κανένα περιορισμό, διότι ήδη από το 3ο Olympic Day Run δυστυχώς λειτουργούμε κάτω από ειδικές συνθήκες. Φέτος θα είμαστε τελείως ελεύθεροι να απολαύσουμε αυτόν τον αγώνα. Έναν αγώνα ο οποίος, όπως έχουμε πει, είναι μοναδικός στον κόσμο και αυτό είναι το σημαντικό. Και φέτος το μότο μας ακριβώς για αυτόν τον λόγο είναι ότι δεν πρόκειται απλά για άλλον έναν αγώνα. Η Ελλάδα, είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει πάρα πολλά στο δρομικό κίνημα. Αλλά αυτός ο αγώνας δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας, είναι ο Ολυμπιακός αγώνας, που σημαίνει ότι γίνεται σε άλλες 200 χώρες στον κόσμο. 5,5 εκατομμύρια δρομείς συμμετέχουν σε ετήσια βάση. Και γίνεται κάτω από το πλέον αναγνωρίσιμο brand name των Ολυμπιακών κύκλων, που σημαίνει ότι για την πόλη μας και για τη χώρα μας, φυσικά, μια που από την πόλη μας ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο τουριστικής ή τη οικονομική ανάπτυξη. Έρχονται δηλαδή και από αλλού και από άλλες πόλεις για να πάρουν λάβουν μέρος. Από άλλες χώρες. Είχαμε πέρσι, και επειδή πέρσι είχαμε και στην Αρχαία Ολυμπία, πέρσι εγκαινιάσαμε τον αγώνα και στην Αρχαία Ολυμπία. Και είναι μοναδικό επίσης, δηλαδή ήταν άλλη μια πρωτοπορία του Ολυμπιακού Μουσείου και της Ολυμπιακής Επιτροπής, διότι δεν έχει ξαναγίνει αγώνας δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος είναι γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχει τρέξει άλλος δρομέας δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Είχαμε συμμετοχές από πάνω από 74 χώρες, που σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι μικροί μας πρεσβευτές, οι οποίοι επιστρέφοντας μιλάνε για την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα ανερχόμενο εναλλακτικής μορφής τουρισμός, και αυτό το πράγμα δίνει μια άλλη δυναμική και στην πόλη μας που μας ενδιαφέρει, διότι ως Ολυμπιακή πόλη επιτέλους ας προβάλλει τους Ολυμπιακούς κύκλους, διεθνώς τους αξιοποιούν με κάθε τρόπο για να προσελκύουν κόσμο. Για ποιον χτυπάει καμπάνα, αναρωτιέμαι, καλά κάνετε και τα λέτε. Να τα λέμε και αυτά. Και έδρα του Ολυμπιακού Μουσείου η Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει σε άλλη πόλη. Από το 21 υπάρχει κι άλλο μουσείο στην Αθήνα, αλλά είμαστε το μοναδικό αναγνωρισμένο μουσείο, έχω να σας πω. Αθήνας δεν είναι αναγνωρισμένο. Ως μουσείο όχι ακόμα. Και το λέω γιατί, επειδή στην Ελλάδα αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Στην Ελλάδα μουσείο μπορεί να είναι οτιδήποτε το ονομάσουμε μουσείο, αλλά για να είσαι αναγνωρισμένο μουσείο πρέπει να είσαι και από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Πιστοποιημένο πρέπει να είσαι, με κάποια στάνταρτ και με κάποια όχι έτσι ό,τι να είναι. Ο καθένας είναι αυτό που λέμε ίσως ότι δηλώσεις στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς. Και δυστυχώς έτσι εγώ ως άνθρωπος στο μουσείο που έχω λίγη ευαισθησία, όλα θα γίνουν και με τους συναδέλφους εκεί. Απλά είμαστε προς το παρόν είμαστε αναγνωρισμένο μουσείο, επισήμως μουσείο. Είχαμε δει στα προηγούμενα Olympic Day Run αρκετούς Ολυμπιονίκες να όχι δρομείς και αρσιβαρίστες και από όλα τα αθλήματα να λαμβάνουν μέρος. Θα έχουμε και φέτος. Θα έχουμε και φέτος φυσικά, γιατί το Olympic Day Run ναι μεν ξεκίνησε από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, διότι με κάποιο τρόπο τέλος πάντων μας ήρθε από τη Λοζάνη, αλλά δεν το κάνουμε φυσικά μόνοι μας, το κάνουμε σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και με τους Έλληνες Ολυμπιονίκες, και για να είμαι σαφής, με τους Olympians, που σημαίνει με την Ένωση Μετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, που σημαίνει ότι όλοι όσοι περάσανε από Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μαζί μας. Και φυσικά και με τους Παραολυμπιονίκες μας. Το 2021 καταγράψαμε αριθμό ρεκόρ συμμετοχής. Είχαμε πάνω από 120 Ολυμπιονίκες. Και βέβαια ο καθένας από αυτούς πάρα πολύ σημαντικός, δεν το συζητώ, αλλά είχαμε ξεκουνήσει και τον πύρο το Δήμα, έχω να πω. Βέβαια. Και αυτό ήταν το γεγονός, γιατί το να βλέπεις την πηγή τη Δεβετζή ή τον Ιωάννη Μελισσανίδη από την πρώτη στιγμή ήταν κοντά μας, ή τη Βούλα την Πατουλίδου. Αλλά τον πύρο το Δήμα δεν το βλέπεις συχνά σε δημόσιες εικόνες, οπότε ήταν μαζί μας στη γραμμή εκκίνησης. Δηλαδή μπορεί και να δούμε τον Αντιτοκούμπο, ας πούμε,
στο φετινό. Το ευχόμαστε να πω την αλήθεια και το προσπαθούμε. Πάντα το προσπαθείτε, νομίζω, έτσι. Εμείς δεν σταματάμε να προσπαθούμε, το ξέρετε. Και πολύ, πολύ καλά, καλά κάνετε. Εγώ θέλω λίγο να δούμε το τρέιλερ που αφορά στις εγγραφές, οι οποίες να θυμίσουμε ότι παίρνουν παράταση μέχρι πότε, κύριε Ουδατζή. Μέχρι τις 20 Απριλίου. Ναι. Και, γιατί και λόγω των γεγονότων χρειάζεται. 20 Μαρτίου. Συγγνώμη, είπαμε Απριλίου. 20 Μαρτίου. Που σημαίνει ότι το τραβάμε στα όρια του για να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να γραφτεί. Εξάλλου υπάρχει όλο αυτό το διάστημα που ο κόσμος ανενεργό. Θέλει, είναι το μυαλό του αλλού, ναι. Και δικαίως βλέπουμε συνεχώς και τα πλάνα από την πορεία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Πορείες γίνονται και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Να πάμε να δούμε το τρέιλερ και όταν γυρίσουμε θα έχουμε τη δυνατότητα. Τρεις φίλοι που μας παρακολουθούν, καλά δεν τα λέω, Ανδρέα. Ναι, καλά δεν τα λέω, κύριε Ουδατζή. Εξαιρετικά. Να έχουν δωρεάν συμμετοχή εφόσον θέλουν και εφόσον το δηλώσουν φυσικά. Πάμε να δούμε το τρέιλερ, κυρίες και κύριοι. Χορηγός επικοινωνίας, Βεργίνα Τηλεόραση. Απέναντι στην ολιγορία, απέναντι στην ανικανότητα, απέναντι στα τραγικά λάθη, σε όσα δεν έγιναν όλα τα χρόνια και οδήγησαν στην τραγική απώλεια τόσων ζωών και στους τραυματισμένους και σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, μέσα από αυτό το θεσμό προτείνεται η ασφάλεια, η υγεία και η στροφή στον άνθρωπο και στις αξίες του, που για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τηλεφωνήστε τώρα, κυρίες και κύριοι, 2310-831-062. Τρεις δωρεάν συμμετοχές στο 6ο Olympic Day Run, οι τρεις πρώτοι που θα επικοινωνήσετε, παρακαλώ, αφήστε όνομα, τηλέφωνο, το επίθετό σας και σε λίγο θα κάνουμε και τις ανακοινώσεις των τριών ονομάτων. 2310-831-062. Όπου εκτός των άλλων που θα είναι μια γιορτή το Olympic Day Run, θα δούνε και τους μεγάλους αθλητές Ολυμπιονίκες και μη να συμμετέχουν, θα είναι και οι δημοσιογράφοι της Βεργίνα Τηλεόραση εκεί ως ομάδα. Να πάρουμε και εμείς μέρος, Χριστίνα, κύριε Ουδατζή, μας προσκαλέσατε και θα γιατί το αποκριθούμε. Γιατί εγώ λέω μόνο να περπατήσω, μπορώ να τρέξω, δεν δύναμαι, λόγω συγκεκριμένου προβλήματος, δηλαδή υγείας. Και εγώ μαζί σας είμαι, και εγώ δεν τρέχω. Θα ήθελα πολύ, αλλά... Να. Όχι, όχι, σημασία έχει να συμμετέχουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός, να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το δρομικό και για τη Θεσσαλονίκη και για την Ελλάδα μας. Βάζουμε την Ελλάδα πραγματικά στον παγκόσμιο Ολυμπιακό χάρτη, να είμαστε μαζί, να ζήσουμε αυτή τη χαρά του αθλητισμού και να περάσουμε και σε επόμενες γενιές τη χαρά της άθλησης, γιατί δεν θέλω να αναφέρουμε στα παλιά, αλλά τι να πω, προσφάτως είναι ακόμη πολύ φρέσκια ως θύμηση και ως ανάμνηση η καραντίνα, τι κάναμε, τι επιτρεπότανε, η άθληση και κατ' εμέ έπρεπε να επιβάλλεται κιόλας, γιατί μόνο αυτό σε κρατάει ψυχικά ισορροπημένο άνθρωπο. Μπράβο, γιατί να ξελαμπικάρουν μερικοί αυτό. Νομίζω, μπας και μπορέσουμε να δούμε προκοπή. Πριν πεις κάτι, Ανδρέα, ναι. Θέλω να ρωτήσω για αυτές τις νέες απολαυστικότερες διαδρομές που βλέπω. Ποιες είναι οι νέες διαδρομές? Φέτος αλλάξαμε διαδρομή, γιατί όπως ξέρετε θέλουμε γενικώς να αλλάζουμε και να βάζουμε νέους στόχους και εμείς ως ομάδα. Οπότε ξεκινάμε από την Αριστοτέλους και καταλήγουμε Αριστοτέλους και περνάμε από διαδρομές οι οποίες θα είναι πολύ πιο ευχάριστες για τους δρομείς. Όπως? Σε σχέση με την παραλιακή και με το πώς δηλαδή, θα απολαύσουν όλο το παραλιακό πλέον μέτωπο. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η εικόνα η οποία θα φτάσει στο παγκόσμιο, θα είναι παγκόσμια αυτή η εικόνα και θα φτάσει και στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ιδιαίτερη. Μπράβο, να είναι αισθητικά ιδιαίτερη και να αναδείξει τις ομορφιές της πόλης μας. Είναι μια καλή αρχή γιατί έπεται και συνέχεια. Απλά και εμείς έτσι προσπαθούμε βήμα-βήμα και φυσικά με την ευκαιρία χάρη σε εσάς, χάρη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι δημοσιογράφοι όπως εσείς, τηλεοράσεις, μέσα ενημέρωσης, αλλά και απλοί καθημερινοί άνθρωποι, βάζουμε ακόμη πιο ψηλά τον πύχη. Μάλιστα. Και θα πετύχουμε και ακόμη πιο πολλά στις επόμενες χρονιές. Ναι.
επειδή κλείνουμε, φαντάζομαι. Θα ήθελα, είμαστε πολύ κοντά και στο Ολυμπιακό Μουσείο, εδώ, που είναι τα γραφεία εδώ και τα στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης. Θέλω να σας ρωτήσω, πότε μπορεί κάποιος να έρθει να επισκεφτεί το Ολυμπιακό Μουσείο και οι ώρες λειτουργίας και βεβαίως. Τα σχολεία πρέπει να έρχονται, όχι. Δεν το λέμε για μεμονωμένους ανθρώπους. Άμα κάποιος θέλει να έρθει, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Φυσικά και υπάρχει δυνατότητα. Εμείς έχουμε επανέλθει άμεσα σε ρυθμούς με το που μας ανοίξαν. Και παιδικά πάρτι μπορούν να γίνουν. Η αλήθεια είναι πως είμαστε sold out με τα παιδικά πάρτι. Τα οποία. Θέλω να κάνω ένα για μένα. Τα οποία είναι και αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα, μην φανταστείτε. Δεν έχουμε κλόουν και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε κατακτήσει έτσι την εμπιστοσύνη του κόσμου αναφορικά με την εκπαίδευση που παρέχουμε. Και αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται μέσα από την. Ακόμη και το παιδικό πάρτι που δεν είναι πάρτι, δεν έχει τις μουσικές που γνωρίζουμε, αλλά έχει ψυχαγωγική εκπαίδευση. Έχουμε πολύ κόσμο που μας προτιμάει. Το μουσείο είναι καθημερινά ανοιχτό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τα σχολεία κάθε πρωί τα δεχόμαστε και πραγματικά έχουμε χιλιάδες επισκεπτών. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν φτάνει να έχεις μόνο ένα ωραίο μουσείο. Και να πω ότι το μουσείο μας είναι όχι απλά αναγνωρισμένο, αλλά προσφάτως είχαμε και μια πάρα πολύ όμορφη έτσι, έκπληξη. Που πολύ φημισμένο Μουσείο του Εξωτερικού ζήτησε κομμάτι της συλλογής μας και αυτό για μας είναι μεγάλη τιμή. Ελπίζω πως σύντομα θα μπορέσω να το ανακοινώσω αυτό. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη συλλογή, μοναδική συλλογή και αξιόλογη. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αλλιώς θα ήμασταν μια πολύ ωραία βιτρίνα, ας πούμε, εκθεμάτων. Είναι σημαντικό μέσα από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, και εμείς έχουμε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, να μεταλαμπαδεύσουμε αξίες Ολυμπιακές. Γιατί και όλα αυτά που συζητάμε και όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά που ζούμε είναι. Στην πραγματικότητα, τι είναι, είναι έλλειψη κάποιων αξιών, έτσι. Όλα αυτά έχουν μια κοινή βάση, ένα κοινό παράγοντα, το ότι θα έπρεπε λίγο να επενδύσουμε στο θέμα αξίες σε αυτή την κοινωνία και εμείς επενδύουμε με τον τρόπο μας, λίγο ρομαντικά, αλλά λιθαράκι γίνονται αυτά. Απόλυτα στα παιδιά. Πότε να έρθουμε. Μια ο μέρα... Ανδρέας θα είναι στα 10 χιλιόμετρα, να σας πω. Στα 5 εγώ θα είμαι. Να έρθουμε όμως μια μέρα στο μουσείο με την κάμερα, να μας κάνετε μια ξενάγηση, να δείξουμε κάποια πράγματα. Με μεγάλη μου χαρά. Πραγματικά, γιατί είναι ένα έργο ζωής και το μουσείο πραγματικά έχει, δεν το λέω δηλαδή επειδή είμαι εγώ εκεί έτσι και δεν υπερβάλλω, αλλά πραγματικά έχει μοναδική αξίας Ολυμπιακή Συλλογή. Έχουμε αντικείμενα. Έχω ξεναγηθεί, θέλω να σας πω έτσι, να ξέρετε. Ωραία. Κύριε Ανδρέα. Οπότε και με κάμερα θα το κάνουμε. Και με κάμερα θα το κάνουμε, γιατί πραγματικά υπάρχουν αντικείμενα τα οποία είναι μοναδικά στον κόσμο και δεν υπερβάλλω. Και έχουμε τη χαρά να είναι στο μουσείο στην πόλη μας. Κυρία Ουδάτζη, Κυριακή 2 Απριλίου. Μας. Και μέχρι τις 20 Μαρτίου, μην το ξέρω από λάθος, να μπορούμε να γραφτούμε είτε διαζώσει στο Ολυμπιακό Μουσείο είτε μέσα στην ιστοσελίδα του αγώνα www.olympicdayrun.gr, γιατί έχουμε ακόμη και προνομιακές εγγραφές. Λόγω όλης αυτής της κατάστασης πήραν όλα μια παράταση για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ουδάτζη. Καλό μεσημέρι. Ανδρέας Σταματόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα.